Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Αθηνά Σπανάκη, βιοπαθολόγο, μικροβιολόγο. Να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας καλησπερίσω στην Κρήτη σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ξεκινήσουμε με την εξής ερώτηση. Ιδανική εξέταση για τον κορονοϊό, κυρία Σπανάκη, υπάρχει? Ναι, υπάρχει, PCR. Είναι ο μοριακός έλεγχος, ναι, που γίνεται για να δούμε αν υπάρχει υλικό φορτίο και αν υπάρχει, αυτό πολλαπλασιάζεται με έναν τρόπο, με έναν ειδικό τρόπο, έτσι ώστε πάντα να μπορεί να βρίσκει και να έχει ένα σωστό αποτέλεσμα. Μιλάμε για τις μέρες που το υλικό φορτίο είναι ενεργό, έτσι. Μάλιστα. Ιδανική εξέταση και συνεπικουρικά μετά, υποθέτω, είναι η... Ναι, βοηθητικά μπορούν να γίνουν τα rapid test, αυτά τα γρήγορα test που γίνονται με τα κοιτάκια τα μικρά. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε στα rapid test, αυτά στα self-test, τα οποία μπαίνουν εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ναι, από τα μέσα του Απρίλη στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Θα κληθεί ο κάθε πολίτης να τα πραγματοποιεί ακόμα και από το σπίτι του, έτσι δεν είναι? Ο σχεδιασμός αυτό προβλέπει. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει υιοθετηθεί από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και από τη Γερμανία, θα φέρω ένα παράδειγμα. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, όμως εδώ υπάρχει μια διαφορά. Στη Γερμανία, ας πάρουμε τη Γερμανία. Στη Γερμανία, λοιπόν, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν γιατροί μικροβιολόγοι, δεν υπάρχουν μικροβιολογικά εργαστήρια. Ο κόσμος είναι εκπαιδευμένος να κάνει αυτά τα τεστ στο σπίτι του, έτσι κι αλλιώς, γιατί πολλές αιματολογικές εξετάσεις τις κάνει στο σπίτι του ήδη από πολύ παλιά με αυτά τα τεστ. Όμως στη Γερμανία υπάρχει το εξής θέμα. Πρόεδροι ιατρικών εταιριών, όπως είναι της ρευματολογίας, όπως είναι της ενδοκρινολογίας, έχουν βγει πολλές φορές και έχουν πει ότι όλο αυτό το σύστημα βοηθάει οικονομικά τους κατασκευαστές των τεστ, δεν βοηθάει όμως καθόλου την υγεία των ασθενών. Και θα σας πω τι γίνεται τώρα. Όλα αυτά τα αποτελέσματα των kit που φτάνουν στους γιατρούς, και αυτό είναι το πρόβλημά τους εκεί, δεν είναι σωστά. Και οπότε, αφού δεν έχουν μια σωστή διάγνωση, δεν μπορούν να δώσουν και τη σωστή θεραπεία στους ασθενείς τους. Δεν είναι σωστά για ποιους λόγους? Γιατί δεν μπορεί ένα kit μιας χρήσεως να αντικαταστήσει την εξέταση ενός ελέγχου που θα μας δώσει ένα μηχάνημα ELISA, χημικός, όλα αυτά τα μηχανήματα τα εξελιγμένα, και επίσης δεν υπάρχει και ένας γιατρός ο οποίος θα ελέγχει όλες αυτές τις εξετάσεις με βάση το ιστορικό του ασθενούς, με βάση όλη την κλινική του εξέταση που έχει γίνει ήδη από τον κλινικό γιατρό, για να μπορέσει σε συνεργασία με τον κλινικό γιατρό να καταλάβουν αν τα αποτελέσματα είναι σωστά, αν είναι σωστά ποια είναι η διάγνωση και ποια θεραπεία θα πρέπει να δοθεί από εκεί και πέρα. Δεν υπάρχουν λοιπόν μικροβιολογικά εργαστήρια. Υπάρχει ένα σύστημα και η ειδικότητα που τελειώνουν οι άνθρωποι που δουλεύουν αυτά τα μηχανήματα είναι η ειδικότητα μηχανημάτων, έτσι λέγεται. Και θα πάει ο ασθενής σε ένα γιατρό, σε ένα γενικό γιατρό. Ο γενικός γιατρός θα του κάνει την αιμοληψία, εάν και εφόσον θεωρεί ότι πρέπει να γίνει αυτό. Και τότε θα στείλει ο ίδιος τις εξετάσεις. Και όταν θα βγουν οι εξετάσεις, ο ασθενής θα μπορέσει να προχωρήσει σε μία θεραπεία. Φανταστείτε ότι υπάρχουν Γερμανοί αυτή τη στιγμή που περιμένουν να έρθουν στην Ελλάδα για διακοπές, για να έρθουν να εξεταστούν στους γιατρούς μας εδώ. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Βγαίνει, ας πούμε, ο κύριος Πατούλης πρόσφατα και είπε ότι χαίρεται πολύ για τον ιατρικό τουρισμό και ταυτόχρονα για τα self-test. Μπράβο, και έβγε για τον ιατρικό τουρισμό. Αλλά γιατί έχουμε ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα, νομίζετε? Γιατί έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς, οι οποίοι δουλεύουν, εργάζονται σωστά, έχουν τα σωστά αποτελέσματα και μπορούν και κάνουν τη σωστή διάγνωση στους ασθενείς τους. Αυτό το πράγμα είναι ένα θείο δώρο για τους ασθενείς εδώ της Ελλάδας. Τι πάνε λοιπόν να κάνουν αυτή τη στιγμή? Πάνε να υποβαθμίσουν αυτό το πράγμα δίνοντας τα self-test και περνώντας όλη την ευθύνη στους ασθενείς. Να περάσουμε στο πρακτικό σκέλος. Ναι. Εγώ απλώς πολίτης θα πάω σε ένα φαρμακείο, θα προμηθευτώ το self-test, θα πάω σπίτι μου, θα το κάνω σωστά? Υπάρχει μια διαδικασία? Υπάρχει ποσοστό λάθους? Φυσικά. Όλα τα τεστ έχουν αυτά τα κουτιά που δίνονται, ναι, κάθε κουτί έχει ένα ποσοστό
ευαισθησίας και ένα ποσοστό ειδικότητας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν το τεστ μου έχει 20 τεστ μέσα, σε αυτά τα 20 θα έχει μία ευαισθησία που σημαίνει ποια θα είναι τα ψευδώς θετικά και ποια θα είναι τα ψευδώς αρνητικά στην ειδικότητα. Αντίστροφα. Λοιπόν, από αυτά τα 20 τεστ, ένα ποσοστό 5 θα είναι ψευδώς θετικά και άλλο ένα ποσοστό 5, 6, 7 θα είναι τα ψευδώς αρνητικά. Φανταστείτε λοιπόν ότι εγώ που ανοίγω το κουτί των 20 τεστ στο μικροβιολογικό εργαστήριο, έχω μία εικόνα και ξέρω ότι εγώ έχω εξετάσει τόσους ασθενείς από αυτό το kit. Άρα το ποσοστό μου παίζει εκεί να έχω αυτά τα λανθασμένα, άρα πρέπει να το ελέγξω. Και κάθε φορά που εξετάζω έναν ασθενή με αυτό το kit, ξέρω το ιστορικό του ασθενούς, ξέρω τι περιμένω. Ξέρω τι περιμένει ο γιατρός του, ο κλινικός γιατρός του, ο οποίος θα ενημερωθεί για το αποτέλεσμα, θα συζητήσει μαζί του για το αποτέλεσμα, θα μου ζητήσει επανάληψη αν θεωρεί ότι είναι ψευδώς αρνητικό. Γιατί για φανταστείτε πόσα ψευδώς αρνητικά θα κυκλοφορήσουν και τι συνέπειες έχει αυτό και τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ άσχημο να μεταφέρουμε μία ευθύνη στους ασθενείς και να τους κάνουμε να περνάνε μία ψυχολογική φθορά στην ουσία, γιατί αυτό δεν είναι ποιότητα ιατρικής, δεν είναι ποιότητα υγείας. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται να κάνουν την εξέταση και ζαλίζονται, λιποθυμάνε, δεν νιώθουν καλά. Όλοι αυτοί πώς θα το κάνουν το τεστ στο σπίτι τους? Θα ανοίξουν το kit και ακριβώς από εκείνη τη στιγμή θα αρχίσει μία ταραχή μέσα τους, ένα άγχος. Φανταστείτε λοιπόν να φτάσουν στη διαδικασία της λήψης και άντε και κάνανε σωστά τη λήψη και άντε και είναι σωστό το αποτέλεσμα που πήρανε και είναι θετικό. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος μετά? Πού θα απευθυνθεί? Αν τον πιάσει ταραχή, αν τον πιάσει πανικός? Θα πρέπει να φανεί ψύχρεμος και να ανεβάσει το αποτέλεσμα σε μια πλατφόρμα. Αυτό δεν λένε κεντρικά? Ναι. Πώς? Με τι προσόντα ένας άνθρωπος που θα είναι σε ταραχή εκείνη τη στιγμή να κάνει όλο αυτό? Και επίσης, πού το ξέρουμε ότι ακόμα και σωστά να το κάνει, ακόμα και να έχει όλη την καλή διάθεση και να μην νιώσει κάτι, πού το ξέρουμε ότι θα το δηλώσει στην πλατφόρμα αυτή? Γιατί ισοπεδώνουμε την αξία της επιστήμης αυτή τη στιγμή και της επιδημιολογικής κατάστασης. Και εντάξει, τα θετικά. Αν βγει ψευδός αρνητικός και είναι θετικός και κυκλοφορεί μετά ελεύθερα, σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Καταλαβαίνουμε ότι πάμε να σπείρουμε μια επιδημία μεγάλη. Και αυτό που δεν έχει καταλάβει δυστυχώς η κυβέρνηση είναι πόσο μεγάλο ρόλο σε αυτή την επιδημία έχει παίξει ο ιατρικός κόσμος πριν φτάσει ο ασθενής στο νοσοκομείο. Θα επιτάξουν, λέει, τους ιδιώτες. Μα ιδιώτες είναι επιταγμένοι από μόνοι τους εδώ και πάρα πολύ καιρό, το γνωρίζουν αυτό. Ή είναι σε άλλο κόσμο? Δεν έχω καταλάβει. Ακούστε να δείτε. Οι γιατροί αυτή τη στιγμή περνάνε πολύ δύσκολα και περνάνε πολύ δύσκολα γιατί είναι αναγκασμένοι να κάνουν ιατρική τηλεφωνικά συνεχώς. Συνεχώς, χωρίς κανένα κέρδος και χωρίς κανένα όφελος δικό τους. Όταν ένας ασθενής έχει μία πάθηση σοβαρή, έχουν να αντιμετωπίσουν και τη σοβαρή του πάθηση, αλλά και το ενδεχόμενο του κοροναϊού. Θα πάει λοιπόν ο ασθενής, θα κάνει την εξέταση και εάν είναι αρνητικός, θα πάει στο γιατρείο να προχωρήσει τις περαιτέρω εξετάσεις. Αν είναι θετικός, έρχεται αντιμέτωπος ο κλινικός γιατρός με το ιστορικό του ασθενούς να αντιμετωπίσει την κατάσταση της υγείας του, συν την κατάσταση του κοροναϊού. Οπότε καταλαβαίνετε τι δρόμο έχουν περάσει όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να σταματήσουν τη μάχη του κοροναϊού εκεί, σε αυτούς, και να μην προχωρήσει στα νοσοκομεία. Γιατί αν οι γιατροί δεν είχαν δώσει ψυχή και σώμα σε αυτόν τον αγώνα, στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή θα γινόταν χαμός. Οπότε μας λέτε ότι αυτός ο σχεδιασμός έχει κενά, έχει ελλείψεις, ίσως Φυσικά. Θα μπορούσε να προχωρήσει συνεπικουρικά των μοριακών Φυσικά. Τεστ. Και θα έπρεπε να υπάρχει ένας σχεδιασμός και μια οργάνωση μεταξύ των ιδιωτών γιατρών της κυβέρνησης και των νοσοκομειακών. Γιατί όταν ο ασθενής πλέον φτάσει στο νοσοκομείο που εκεί δίνουν την ψυχή τους πραγματικά οι γιατροί νοσοκομειακοί και δεν προλαβαίνουν και εκεί είναι καταστάσεις τρελές για εκείνους, όταν φτάσει εκεί έχουμε χάσει πολύ μάχη. Γιατί σημαίνει ότι όταν φτάνουν εκεί οι ασθενείς η επιδημία αυξάνεται.
Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια οργάνωση από την κυβέρνηση και να βάλει στο παιχνίδι οργανωμένα τους ιδιώτες γιατρούς, χωρίς να τους αφήνει απ' έξω. Γιατί προφανώς η κυβέρνηση δεν έχει αντιληφθεί το ρόλο που έχουν παίξει μέχρι τώρα οι ιδιώτες γιατροί και πόσο έχουν κρατήσει το σύστημα οι ιδιώτες γιατροί. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι σαν να δίνουμε μία μάχη, να γίνεται ένας πόλεμος. Και η Ακρόπολη είναι το σημείο που θα πρέπει να κατακτηθεί. Στην Ακρόπολη, λοιπόν, βάζουμε τους αξιωματικούς μας. Γύρω-γύρω από την Ακρόπολη, στα περίχωρα, τους γιατρούς που είναι οι στρατιώτες. Και γύρω-γύρω τον κόσμο. Η μάχη, λοιπόν, ξεκινάει. Ο πρώτος που έρχεται αντιμέτωπος με τον εχθρό είναι ο κόσμος. Αν ο κόσμος καταφέρει με τις μάσκες, με την προφύλαξη, με το πλύσιμο των χεριών να κερδίσει τη μάχη, είναι τέλεια, γιατί θα φτάσουν λιγότεροι εχθροί στους στρατιώτες. Αν όμως φτάσουν στους στρατιώτες, θα πρέπει μετά να πολεμήσουν οι στρατιώτες και αυτοί είναι οι ιδιώτες γιατροί. Αν οι ιδιώτες γιατροί δεν καταφέρουν όλο αυτό το ποσοστό και αυξηθεί ο όγκος των ασθενών που είναι σοβαρά, τότε θα περάσουν και στο σημείο που είναι και η αξιωματική του πολέμου, στην Ακρόπολη, στα νοσοκομεία δηλαδή. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όλο αυτό είναι ένα οργανωμένο σχέδιο που θα μπορούσε να το κάνει η κυβέρνηση οργανωμένα και όχι να γίνεται τώρα έτσι. Μάλιστα. Οπότε, αυτό που καταλαβαίνω εγώ συμπερασματικά προκύπτει από αυτά που μας έχετε πει ότι η διαδικασία των self, των rapid test, γίνονται με ένα διαφορετικό τρόπο στα μικροβιολογικά. Φυσικά. Και πάμε στο θέμα των απόβλητων, έτσι. Στη Γερμανία, επειδή όπως σας είπα, αυτό το σύστημα εκεί το δουλεύει. Εκεί ήθελα να πάω μετά. Εγώ κάνω ένα rapid test στο σπίτι μου και μετά ανοίγω τον κάδο των σκουπιδιών και το πετάω μέσα. Ακούστε τώρα. Στη Γερμανία, λοιπόν, γιατί ξαναλέω για τη Γερμανία, γιατί μου έχουν βάλει τη Γερμανία σε όλες τις τηλεοράσεις και βλέπουμε τη Γερμανία και τα self-test. Ακούστε λοιπόν ότι στη Γερμανία, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι άνθρωποι κάνουν τις εξετάσεις μόνοι τους με αυτά τα kit. Δεν υπάρχουν γιατροί να τους κάνουν εξετάσεις. Λοιπόν, έχουν μάθει, έχουν εκπαιδευτεί να δουλεύουν αυτά τα kit, γιατί δουλεύουν kit του ιού της υπατήγδας, kit του ιού του HIV. Πολλές αιματολογικές εξετάσεις. Έχουν μάθει και έχουν εκπαιδευτεί πώς θα πετάνε αυτά τα μολυσματικά. Και η Γερμανία, το γερμανικό κράτος, έχει φροντίσει και έχει ειδικό τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων αυτών. Άρα υπάρχει μια οργάνωση συγκεκριμένη, γιατί αυτό είναι το σύστημά τους. Γιατί αυτή είναι η διαδικασία τους. Ο ιός πόσο διατηρείται σε αυτά τα... Τρεις μέρες. Ναι. Εμείς λοιπόν, από την νομοθεσία, είμαστε υποχρεωμένοι στα μικροβιολογικά εργαστήρια να πετάμε τα απόβλητα σε ειδικά κουτιά που περνάει η εταιρεία και τα παίρνει και γίνεται όλη η διαδικασία μετά. Τώρα, αυτά τα απόβλητα, πού θα τα πετάνε? Θα τα πετάνε στους δήμους. Οι δήμαρχοι έχουν σκεφτεί τι θα γίνει? Άραγε έχουν αναρωτηθεί οι δήμαρχοι όλων των πόλεων τι θα γίνει σε αυτούς τους κάδους? Έχει αναρωτηθεί ο κάθε δήμαρχος της πόλης το προσωπικό που θα πάει να κάνει τη συλλογή αυτών των αποβλήτων? Ποιος θα τα ξεχωρίσει, τι θα κάνουν, πώς, τι θα γίνει εκεί πέρα? Δεν καταλαβαίνω αν έχουν καταλάβει τι πάνε να κάνουν και τι πάνε να σπείρουν, γιατί εδώ δεν είμαστε Γερμανία. Απλά, εδώ είμαστε Ελλάδα. Οι κάδοι μας είναι δύο. Ένας για τα ανακυκλώσιμα και ένας για τα υπόλοιπα. Στη Γερμανία, οι κάδοι είναι 7 ή 8 στη σειρά, νομίζω. Έχουν όλα τα χρώματα και κάθε ένα απόβλητο χωριστό πετιέται και στο χωριστό κάδο. Και αφού σας είπα όλα αυτά, θα θέλω να σας πω το εξής. Θα γίνονται λοιπόν μέσα, υπολογίζω εγώ, που δεν ξέρω και πολύ καλά μαθηματικά, υπολογίζω όμως ότι θα γίνονται στους 3 μήνες γύρω στα 30 εκατομμύρια self-test. Πώς θα γίνονται? Ένας Θεός ξέρει. Αν θα βγαίνουν θετικά, αν θα βγαίνουν αρνητικά, αν θα είναι ψευδώς αρνητικά. Ίσως είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός. Αν θα γίνεται ένας πανικός και δεν ξέρει κανείς τι θα γίνεται, γίνονται 30 εκατομμύρια. Αυτά τα 30 εκατομμύρια είναι περίπου 150 εκατομμύρια δραχμές. Παραπάνω. Ευρώ. Παραπάνω. Δεν ξέρω πολύ καλά μαθηματικά. Σωστά, παραπάνω. Και ο αριθμός είναι μεγαλύτερος. Υπολογίζω ότι είναι τρελό ποσό, τέλος πάντων, εκατομμυρίων. Αυτό το ποσό των εκατομμυρίων δεν θα μπορούσε το μισό από αυτό και λιγότερο να δοθεί σε συνταγογράφηση
στα μικροβιολογικά. Να βάζει ο άνθρωπος το κουστούμάκι του, τη γραβατούλα του με αξιοπρέπεια, να πηγαίνει να κάνει το τεστ, να έχει το γιατρό δίπλα να τον περιποιείται, να μιλάει με τον κλινικό γιατρό, να συνεννοείται και να έχει μια ποιότητα υγείας όπως το αρμόζει. Για ποιο λόγο πιστεύετε δεν γίνεται αυτό? Ακούστε δεν ξέρω γιατί γίνεται, αλλά θα σας πω τι γίνεται σε εμάς, έτσι. Αν εγώ κάνω μια παραγγελία 10 κομμάτια, θα έχω μια έκπτωση Α. Αν κάνω μια παραγγελία 100 κομμάτια, θα έχω μια έκπτωση Β. Δεν ξέρω εκεί με τις παραγγελίες τι γίνεται και προς τι πιανού το όφελος είναι. Είναι των ασθενών, είναι... Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται και δεν καταλαβαίνω και τι πιστεύει η κυβέρνηση. Πιστεύει ότι οι μικροβιολόγοι, αν τους δώσει να κάνουν τα τεστ αυτά, θα βγάλουν πολλά λεφτά και θα γίνουν πολύ πλούσιοι. Εντάξει, θα έρθει να μας τα πάρει με το clawback, όπως τα παίρνουν έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει σημασία. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για κέρδος. Μιλάμε για μια επιδημία. Ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι εδώ για να μιλήσω για την τσέπη μου και είναι το τελευταίο που μας ενδιαφέρει. Γιατί αν δεν σταματήσει αυτή η επιδημία, ούτε εγώ θα έχω να φάω αύριο, ούτε ο κόσμος θα έχει να φάει αύριο. Και με αυτό το σύστημα που πάει να περάσει η κυβέρνηση, η επιδημία δεν θα τελειώσει. Δεν θα τελειώσει. Θα συνεχίσει, θα αυξηθεί και θα διαιωνίζεται. Και η ευθύνη πλέον περνά στους πολίτες. Περνάμε στην ατομική ευθύνη μέσα από ένα στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Μα μην μου λέτε στρατηγικό σχεδιασμό, μην μου το λέτε. Δεν είναι στρατηγικός. Είναι ένας σχεδιασμός απελπισίας. Θέλανε να δείξουν στον κόσμο. Έτσι το παρουσιάζει ένα καλό η κυβέρνηση. Ως ένα στρατηγικό σχεδιασμό σε μία μάλιστα περίοδο που έχουμε αύξηση κρουσμάτων. Αυτό μπορεί να το λέει η κυβέρνηση. Αλλά η κυβέρνηση γιατί κρούσματα... δεν ήρθε να μιλήσει με τους μάχημους γιατρούς? Γιατί δεν ήρθε να μιλήσει με εμάς τους απλούς μικροβιολόγους που τα δουλεύουν, που τα βλέπουμε καθημερινά, που τα ζούμε? Γιατί δεν πήγε να μιλήσει με τους ιδιώτες κλινικούς γιατρούς, να δει την πραγματικότητα πώς έχει? Εγώ δεν είδα να κάνει συζητήσεις με κανέναν από όλους τους μάχημους. Είδα να κάνει συζητήσεις με καθηγητές, μπράβο, έχουν τις γνώσεις, τα απαραίτητα στοιχεία, τα πάντα όλα. Αλλά θα πρέπει να δούνε και στην πράξη τι γίνεται. Ποια είναι η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει μετά από ένα χρόνο, γιατί τον ιό δεν τον ξέρει κανείς. Ο ιός αυτός είναι ένα ύπουλο πράγμα που ξεκίνησε και μας έπιασε στον ύπνο. Και ξέρετε τι κάνει? Γελάει με εμάς και πολλαπλασιάζεται και μεταλλάσσεται. Και ξέρετε, αυτός ο ιός δεν ήταν για τους ανθρώπους, ήταν για τα ζώα. Ήταν από ζώο σε ζώο. Όμως αυτός, την ώρα που εμείς κοιμόμασταν, έκανε σχέδια και έλεγε: πώς μπορώ εγώ να μπω στο ανθρώπινο σώμα? Α, θα αλλάξω αυτό τον κωδικό στο γονίδιό μου, θα αλλάξω αυτό. Και δεν είναι καν ζωντανός οργανισμός, έτσι. Μάλιστα. Και έκανε μία μετάλλαξη και με μία μετάλλαξη. Και δεν αντιμετωπίζεται με αντιβιώσεις. Έφερε την πανδημία σε όλο τον κόσμο. Δεν αντιμετωπίζεται με αντιβιώσεις. Φυσικά και δεν αντιμετωπίζεται με αντιβιώσεις. Δεν είναι βακτήριο. Μόνο τα βακτήρια αντιμετωπίζονται με αντιβιώσεις. Γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο κόσμος. Κύριε Σπανάκη, θέλω και ένα σχόλιο. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε ανακοινώσεις. Πιθανότατα να έχουμε χαλάρωση των μέτρων. Να. Θα ανακοινωθούν. Θέλω ένα σχόλιο. Ταυτόχρονα με τα self-test θα το κάνουν αυτό. Ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν ξέρω. Ό,τι πού. Χαλάρωση των μέτρων. Τα χέρια ψηλά. Μάλιστα. Λάθος σχεδιασμός, λανθασμένος σχεδιασμός. Συγγνώμη. Είμαστε ένα χρόνο και. Εγκλωβισμένοι, ο κόσμος στα σπίτια, καραντίνα, τα μαγαζιά κλειστά, τα εστιατόρια κλειστά. Όλοι προσπαθούν, όλοι μάχονται, όλοι με τις μάσκες, όλοι προσπαθούν να τηρίζουν τα μέτρα και ξαφνικά έρχεται μία χαλάρωση των μέτρων ταυτόχρονη με self-test. Δηλαδή, ότι τι? Ότι θα χαλαρώσουν τα μέτρα και επειδή ο κόσμος θα κάνει self-test, θα είμαστε σίγουροι ότι είναι όλα καλά και πάμε μια χαρά στις δουλειές και έξω και παντού. Θα έπρεπε να χαλαρώσουν σιγά-σιγά τα μέτρα. Με συγκεκριμένο προγραμματισμό, γιατί πρέπει η οικονομία να πάρει πάλι μπροστά, αλλά με πολύ μεγάλη προσοχή και με σωστό προγραμματισμό και έλεγχο. Θα έπρεπε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να έρχονται σε μία συνεννόηση με τα μικροβιολογικά και να υπάρχει ένα δίκτυο, μία ομπρέλα που να τα σκεπάζει όλα τα μικροβιολογικά και με το που μπαίνει ο ασθενής μέσα να ελέγχεται, να καταγράφεται και να δηλώνεται αρνητικός, θετικός στον ειδικά κατευθείαν στο εθνικό σύστημα. Λοιπόν, ναι. Θα έπρεπε κατευθείαν να γίνεται η δήλωση αυτή. Τώρα λοιπόν που θα ανοίξουν τα μαγαζιά και θα πάρει και ο κόσμος τα self-test στο σπίτι του, είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Τα ψευδώς θετικά θα εξαφανιστούν, τα ψευδώς αρνητικά θα εξαφανιστούν και όποιος είναι θετικός, η πρώτη δουλειά που θα κάνει θα είναι να το δηλώνει. Μάλιστα. Κυρία Σπανάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο και την παρέμβασή σας.